Οι καταστάσεις των εκατοντάδων ακινήτων επιδιέρωσης πολιτικής γης προς την ΚΕΔ έρχονταν από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Δεν ήταν αρχείο του Υπουργείου, δεν υπήρχε και αρχείο. Και υπήρχε μια συνολική κατάσταση. Και ξέρετε τι στοιχείο είχε κάθε κατάσταση, είχε κάτι αριθμούς. Νομοστάδι. Είχε παρθυμόν 1, 10, 50, 80. Δεν είχε κανένα στοιχείο περιγραφικό. Να πει αγροτεμάχιο, φιλέτα λένε κάποιοι. Γιατί τα φιλέτα δεν ανταλλάσσονται, δεν μπορούν τα φιλέτα. Μου κάνει εντύπωση, λέει, δόθηκε φιλέτο. Το φιλέτο είναι πιο ακριβό. Άρα καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της αξίας ανταλλαγής. Δεν κατάλαβα γιατί είναι τρωτό το φιλέτο. Τι απ' φιλέτο. Υπήρχαν λοιπόν καταστάσεις με αριθμούς. Παρθυμόν 1, 2, 3, δεν έλεγε αστικό. Και το αστικό είχε μια έννοια να δοθεί, διότι οι παραχωρήσεις στους αγρότες, οι διανομές στους αγρότες ήταν για λόγους αγροτικούς, όπως κύριε Σκυλάκο, απευθύνομαι πάλι σε εσάς, τα γνωρίζετε. Δεν δείξε αγρότη αστικό ακίνητο. Άλλο αν προσδοκούσε ο Δήμος να πάει ένα αστικό ακίνητο να κάνει ένα σχολείο. Άλλο αυτό. Αλλά όσο είναι αστικό, δεν πρέπει να ανοίξει ο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν έχει λόγο να το κρατήσει. Να το στείλει στην ΚΕΔ ενδεχομένως, να το στείλει κάπου αλλού. Όχι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αστικό ακίνητο. Και ο λόγος που υπήρχε μια μέρημνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν μήπως κάποιο ακίνητο έχει γίνει κάποιο κτίριο και στεγάζει κάποια υπηρεσία, μην δοθεί αυτό και γίνει φασαρία ενώ μετακίνηση, αλλαγή ιδιοψία. Αυτό ήταν όλο. Με συγχωρείτε λίγο, αν έχετε μια μικρή ανοχή. Χρειάζεστε ακόμα να σας δώσω δύο λεπτά. Για να ολοκληρώσω. Θα κοιτάξω να επισπεύσω όσο μπορώ. Είχε δε τότε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για διοίκηση, επιμέλεια και διαχείριση των ακινήτων και τη αποκτούσε αυτοδίκαια η ΚΕΔ με την αποστολή των καταστάσεων. Και θέλω να τονίσω επίσης, καμία δημόσια υπηρεσία από όσες κινήθηκαν δεν υπαγόταν σε μένα. Καμία. Ουδέποτε δε και το τονίζω, μου εκφράστηκε η παραμικρή επιφύλαξη, η ένσταση ή μου έγινε κάποια διαφορετική εισήγηση εγγράφως ή προφορικά για οποιοδήποτε σχετικό θέμα από την ΚΕΔ ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό λειτουργό, υπάλληλο ή άτομο, όπως φαίνεται και από τις δεκάδες χιλιάδες σελίδων πρακτικών. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τον κύριο Μπότσιο. Καμία πίεση, καμία ένσταση και ιδίως για την κυρία Μαντέλη με τις πρωτοφανείς σκόπιμες αντιφάσεις της και τα ψέματα, με την οποία, όπως έχω επανειλημμένα ρητάξει καθαρίσει, δεν είχα μιλήσει ποτέ. Θα σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή σας βλέπω πολύ ευαίσθητο σε αυτά. Πάρτε μια κασέτα του Έξτρα που μιλάει ο κύριος Καρατζαφέρης, ο κύριος Σπύρος Καρατζαφέρης, αν θυμάμαι, ημερομηνία 28 Μαΐου. Ξέρετε τι είπε. Όταν είδε η κυρία Μαντέλη είχε κάτι κλούβες απ' έξω, λέει, θα πάει φυλακή, συνεννοείται με τον δικηγόρο της, θα καταθέτει ο κύριος Καρατζαφέρης ο Σπύρος. Ακούστε το και ερευνήστε το παρακαλώ. Λέει, πρέπει να δώσει ονόματα, αλλιώς θα πας φυλακή, θα προφυλακιστείς. Θα δώσει ονόματα. Και έτσι μπήκε μέσα και έδωσε ονόματα. Έτσι τα επινόησε τα ονόματα. Είχαν βάλει δεύτερο τίτλο σενάριο υπεράσπισης. Και τώρα καθόμαστε όλοι και συζητάμε τι είπε η κυρία Μαντέλη. Με την κυρία Μαντέλη το ξεκαθάρισε και το ξεκαθαρίζω για μια ακόμη φορά. Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Ποτέ, τι να κάνω. Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Με αντιπαθούσε. Θέλετε την αντιπαθούσα, δεν είχα μιλήσει ποτέ. Τι να, το έχει καταθέσει ρητά μέχρι την κατάθεσή της. Στην αρχή είπε ότι φταίνει η Υπουργή για τις αποφάσεις και μετά είπε και ονόματα. Για κάθε θέμα την έπαιρνα εγώ, λέει, στο τηλέφωνο. Την έπαιρνα εγώ για κάθε θέμα. Δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω. Δεν ερευνάτε τηλέφωνο, ό,τι θέλετε ερευνήστε. Δεν έχω μιλήσει με την κυρία Μαντέλη. Τι να κάνω. Και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα ασχολείται, εξαρτάται και φύγεται από μια ψευδή μαρτυρία και συκοφαντία μια κατάπτυση υπαλλήλου. Και το λέω κατάπτυση λόγω των αντιφάσεων της. Για να γλιτώσει, επειδή και ο κύριος Υπουργός έκανε ένα νόμο που δεν ξέρω, μπορεί να βγάλετε και κάτι, αλλά όχι επειδή το είπε, σώνει και καλά, είναι σωστό. Έχει ξαναλεχθεί αυτό, δεν θέλω να επιμείνω. Θέλω να σας πω έτσι δύο πράγματα, ότι ενήλικες απόλυτα νόμιμα. Και μιλάτε ήδη μισή ώρα. Και με τα δεδομένα. Έτσι. Νομίζω. Κάντε ξέρω, μια προσπάθεια να ολοκληρώσετε. Δεν ξεπέρασαν. Δεν ξεπέρασαν. Έχετε ξεπεράσει πολύ το όριο. Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε, παρακαλώ. Λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω, ποιος μπορεί να ζητήσει μια ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για ένα θέμα καθαρά νομικό, προσέξτε. Λέει σκοπιμότητα. Με ρώτησα στην Επιτροπή τη σκοπιμότητα. Τι σκοπιμότητα θα ερευνήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τι σχέση έχει με τη σκοπιμότητα. Μόνο τη νομιμότητα θα ερευνήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Έτσι λέει το Σύνταγμα, δεν το λέω εγώ. Και θα αμφισβητήσω εγώ το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 8 στα 8. Εκτός αν θέλω για πολιτικούς λόγους να μην το δεχτώ. Να πω δεν με ενδιαφέρει η ανταλλαγή γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα σε άλλες περιοχές αν θέλετε και δεν το κάνω. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Αλλά νομικά. Ήταν αυτή η θέσφατη γνώση, γνώμη, απόφαση, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου. Και να πω και κάτι άλλο που δείχνει την καλοπιστία μας. Διετάχθη μία έρευνα εισαγγελική. Η εισαγγελική απόφαση λοιπόν βγήκε 18-12 του 7, τρεις μήνες αφού του είχα φύγει εγώ από το Υπουργείο. Λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θεωρείται, επικυρώνεται από τον εισαγγελέα των εφετών Αθηνών 2-5 του 8. Είναι πριν ο κύριος Σανιδάς διατάξει την περαιτέρω έρευνα. Δηλαδή μέχρι το Μάιο του 8, 9 μήνες αφού του είχα φύγει από το Υπουργείο, δεν υπήρχε παραμικρή ιδέα ανοίξει υποψία περί σκανδάλου. Καμία.
εισαγγελεύς εφετών Αθηνών. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, είναι δυνατόν να ευθύνεται ένας υπουργός γιατί εφαρμόστηκε στους λάθος μια απόφαση τον καιρό? Η κυρία Τζάκρη, η συνάδελφος, η δική σας και η υφυπουργός, ξέρετε τι είπε στην Επιτροπή, αναφερόμενη στην απόφαση του κυρίου Φωτιάδη του 3 για τον κανονισμό λειτουργίας. Δεν ευθύνεται ο υπουργός η απόφασή του για κακή εφαρμογή υπουργικής απόφασής του, γιατί τότε λέει πρέπει να πάνε φυλακή όλοι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Το λέει η κυρία Τζάκρη 3/10/8. Επειδή μια απόφαση νόμιμη και γενική απόφαση παρεμηνεύεται. Και θέλω να στραφώ σε εσάς που είστε ενεργεία υπουργοί και παρακολουθείτε. Και σε όσους ελπίζουν βέβαια ότι θα γίνουν υπουργοί, και το εύχομαι. Τι θα γίνει αν τεθεί μετά από χρόνια θέμα απιστίας υπουργού σε περιπτώσεις υπουργικών αποφάσεων, ακούστε περιπτώσεις, ρύθμισης χρέων φορολογουμένων, ρυθμίσεις χρέη, εν γνώση σου στερεί στο δημόσιο από κάποια έσοδα. Τι είναι αυτό, απιστία, μετά από κύριε χρόνια, Μπασιάκο, αν εφαρμοστεί μετά από 5 χρόνια. Πρέπει να ολοκληρώσετε. Μιλάτε 32 λεπτά. Δυσμενούς εξέλιξης. Όσο και να. Ένα λεπτό, με επιτρέπετε. Ωραία, ολοκληρώστε. Δυσμενούς εξέλιξης διαφόρων διαγωνισμών, άλλων διαδικασιών, και τότε δεν θα πρέπει ποτέ ο υπουργός να υπογράφει, διότι δεν ξέρει ποια τύχη θα έχει μια νόμιμη απόφασή του. Θέλω εδώ λοιπόν να καταλήξω με τα νομικά σημεία, έστω και αν είναι αόριστη το πόρισμα της σύστασης προκαταρκτικής εξέτασης, ότι δεν υπάρχει κανένα δίκημα, καμία εμπλοκή μου σε αδίκημα και σχέση με ψευδή βεβαίωση, διότι δεν βεβαίωσα γεγονός έχουν ένομες συνέπειες. Δεν υπάρχει θέμα απιστίας, διότι δεν εκδήλωσα καμία συμπεριφορά που να προκάλεσε ζημιά στο δημόσιο κατά παράβαση των υπουργικών μου καθηκόντων. Ως υπουργός δεν είχα την αρμοδιότητα να ερευνήσω το λιμένο ήδη με γνωμοδοτήσεις προγενέστερες θέμα της κυριότητος και είχε λυθεί, ήταν δεδομένο πριν από μένα. Ουδέποτε επέλεξα ακίνητα του δημοσίου που αντιλάγησαν, ουδέποτε έκανα εκτίμηση της αξίας των προσανταλλαγή ακινήτων, ούτε εξέδωσε ούτε υπέγραψε καμιά απόφαση σύμβαση ανταλλαγής συγκεκριμένου ακινήτου με έκθεση του δημοσίου. Καμία πράξη. Είναι το τελευταίο. Δεν έκανα καμία πράξη διαχείριση μεταβολής περιουσίας του δημοσίου. Δεν παρέλειψα να προβώ σε καμιά ενέργεια επιβαλλομένη από τα καθήκοντά μου. Δεν εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις κατά κατάχρηση των αρμοδιοτήτων μου, αλλά με την τήρηση όλων των προβλεπομένων από τον νόμο διαδικασιών. Και όσον αφορά την περιβόητη ηθική αυτουργία στην πράξη απιστίας, πρέπει να τονίσω ότι η ηθική αυτουργία με νόμιμη πράξη του υπουργού σε νόμιμη πράξη υπαλλήλου δεν νοείται σε ηθική αυτουργία νόμιμη πράξη υπαλλήλου. Και βέβαια δεν μπορούσα να γνωρίζω τυχόν τη αναλογία παροχή ή αντιπαροχή σε συμβόλαια και μάλιστα μεταγενέστερα που αφορούσε τη διαδικασία τη ΚΕΔ και του ΣΟΕ. Όταν μάλιστα πολλές περιπτώσεις, όπως σας είπα, έχουν συμβεί και μετά την αποχώρηση μου του Υπουργείου. Όσον αφορά την ηθική αυτουργία σε απλή συνέργεια των υπαλλήλων, θεωρώ ότι ισχύουν όσα είχα πει. Συνεπώς, είναι προφανές ότι η συμπεριφορά μου δεν πληρεί ούτε την αντικειμενική ούτε την υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος. Και με αυτό ολοκληρώνεται. Δεν ζημίωσα εν γνώση το δημόσιο. Δεν έκανα ποτέ προεκλογικές υπερβάσεις και το τονίζω και το υπογραμμίζω και αυτό. Δεν έκλεψα, δεν πίεσα ή οδήγησα κάποιον να παρανομήσει. Για ποιο λόγο πρέπει τώρα να διοσύρωμαι, διερωτώ με. Μετά από όλα αυτά, δεν ξέρω αν είναι ουτοπία πλέον να εύχομαι να ψηφίσετε κατά συνείδηση. Ειδικά όσοι ήσασταν ή ελπίζετε να γίνετε υπουργοί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.